δεν είναι μόνο η καθοριστική συμβολή των ενόπλων δυνάμεων στην κακοκαιρία που αντιμετωπίσαμε τις τελευταίες μέρες, μέσα σε αυτές τις ακραίες καιρικές συνθήκες άστραψαν και βρόντιξαν τα πανίσχυρα ελληνικά όπλα σε ξηρά θάλασσα και αέρα, εντυπωσιακές εικόνες και οπτικό υλικό και άλλο οπτικό υλικό από επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες έλαβαν χώρα τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, μέσα δηλαδή στις ακραίες καιρικές συνθήκες, οι ένοπλες δυνάμεις εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία εκπαίδευσης στα πλαίσια της κύριας αποστολής τους. Πολυβόλα, τεθωρακισμένα οχήματα, ειδικές δυνάμεις, άρματα μάχης, μεταγωγικά αεροσκάφη, μαχητικά αεροσκάφη, πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών και άλλα μέσα τα είδαμε να συμμετέχουν στις ασκήσεις. Είδαμε πυραυλικά συστήματα, σκληρή πραγματικά εκπαίδευση, υπό ακραίες συνθήκες, χιονοπτώσεις, μεγάλες και σοβαρές χιονοπτώσεις. Είδαμε τα ελληνικά άρματα να κινούνται, αυτοκινούμενα πυροβόλα, μονάδες επιφανείας του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ελικόπτερα, ειδικά οχήματα που βαδίζουν μέσα στο χιόνι. Αυτή είναι η Ελλάδα, μέγιστη η ισχύς και η επιχειρησιακή ικανότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.